Καλησπέρα σας, κύριοι Υπουργοί, κύριε Βουλευτέ, εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου, κύριοι καθηγητές, Your Excellencies, αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισες, Distinguished Guests, σας καλωσορίζω στο πρώτο Πανομογενειακό Ιατρικό Συνέδριο με τίτλο «Ο Ιπποκράτης συναντά τον Αριστοτέλη». Το συνέδριο αυτό διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πόδιμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με το Ιατρικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, τομέα Μακεδονίας Θράκης και του Υπουργείου Υγείας. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας. Στην πρόσκλησή μας ανταποκρίθηκαν και μας τιμούν διακεκριμένοι γιατροί και επιστήμονες από τον χώρο της υγείας. Ενδεικτικό της εμβέλειας του συνεδρίου είναι ότι έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 220 κορυφαίους ομιλητές από 25 κράτη και όλους ελληνικής καταγωγής. Στόχος μας είναι η ανάδειξη του άριστου επίπεδου των Ελλήνων και ελληνικής καταγωγής, γιατρών και επιστημόνων που διαπρέπουν σε όλο τον κόσμο. Οι Έλληνες αυτοί, δηλαδή εσείς, είστε οι καλύτεροι πρεσβευτές των ελληνικών αξιών. Το συνέδριο αυτό αποτελεί μοναδική ευκαιρία δικτύωσης, τόσο μεταξύ σας, όσο και με το Μητροπολιτικό Κέντρο. Και ευχαριστούμε και τους χορηγούς μας και τους χορηγούς επικοινωνίας για τη μεγάλη τους προσφορά. Είμαστε βέβαιοι ότι οι τρεις μέρες του συνεδρίου θα αποτελέσουν εφαλτήριο καινοτόμων συνεργασιών και καταλύτη φιλόδοξων συνεργειών. Οι Έλληνες επιστήμονες σε όλο τον κόσμο αποτελούν μια πραγματικά τεράστια δύναμη στον χώρο της ιατρικής και της βιοεπιστήμης. Και σαν Έλληνες ενώτου και τους αδελφούς μας τους Κύπριους, όλους του ελληνισμού, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον αδελφό μας, τον Φώτη, τον Φωτίου, που σήμερα μας τιμά με την παρουσία του. Στο Υπουργείο Εξωτερικών πιστεύουμε ακράδαντα ότι η Ελλάδα και η ελληνική διασπορά είμαστε ένα. Μετά από πολλά χρόνια, η Γενική Γραμματεία Πόδιμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας επίσης του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνεργασία με την ελληνική κοινότητα Μελβούρνης και τη ΧΑΝΘ, διοργανώνουν πρόγραμμα φιλοξενίας για τους νέους του απόδημου ελληνισμού. Όλα τα παιδιά έχουν έρθει από τη Μελβούρνη. Στόχος είναι η επανασύνδεση των νέων ομογενών με τις ρίζες τους, τη χώρα καταγωγής τους και την ενίσχυση της εθνικής τους ταυτότητας. Και σήμερα έχουμε μαζί μας αυτούς τους 40 νέους ομογενείς ηλικίας 18-25 ετών από τη Μελβούρνη, που είναι μαζί μας. Σας παρακαλώ να σηκωθείτε και να τους χειροκροτήσουμε όλους μαζί. Επιτρέψτε μου να πω και δύο λόγια για το σκεπτικό πίσω από τον τίτλο αυτού του συνεδρίου. Η ιατρική, η υποκρατική ηθική και η φιλοσοφία γεννήθηκαν σε τούτο εδώ τον τόπο. Ως Έλληνες είμαστε υπερήφανοι που συνεχίζεται για πάνω από 2 χιλιετίες η ελληνική ιατρική παράδοση του Ιπποκρατικού ιδεώδους του ωφελούιλ ή μη βλάπτην. Ο Ιπποκράτης εξορθολόγησε την ιατρική και ο Αριστοτέλης με την λογική του την κατέστησε πλήρη. Ιπποκράτης και Αριστοτέλης συναντιόνται λοιπόν σήμερα εδώ. Η μερικότητα της εξειδικευμένης επιστημονικής γνώμης συναντά την ολότητα του φιλοσοφικού στοχασμού και οι δύο στηρίχθηκαν σε μια βαθιά ηθική θεώρηση για τη ζωή και τον άνθρωπο. Και όλοι είμαστε μάρτυρες αυτής της συνάντησης ορόσημο. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είστε σήμερα μαζί μας. Καλώ πρώτο στο βήμα τον πρόεδρο του Ιατρικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον φίλο τον Κυριάκο τον Αναστασιάδη, με τον οποίο πραγματικά μαζί με τον πρίτανή μας, τον κύριο Παπαϊωάννου, και μαζί με τον υφυπουργό μας, τον κύριο Καλαφάτη, σχεδιάσαμε πριν από 1 χρόνο και αυτό το συνέδριο. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ.